Φόβους για εξάπλωση της σύραξης πυροδοτεί το πλήγμα προφανώς από το Ισραήλ στην Βηρυτό που σκότωσε τον Σάλε Χαλαρούρι, νούμερο 2 στην ιεραρχία της Χαμάς. Το Παλαιστινιακό κίνημα επιβεβαίωσε τον θάνατό του, όπως και εκείνων δύο διοικητών του στρατιωτικού του βραχίωνα σε έκρηξη που σημειώθηκε στη Λιβανική πρωτεύουσα, ενώ το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Εκ των πολιτικών ηγετών της Χαμάς, ο Αλαρούρι ήταν ο ιδρυτής του στρατιωτικού παρακλαδιού της, των ταξιαρχιών Εζεντίν Αλ-Κάσαμ. Η επίθεση του μη επανδρομένου αεροσκάφους που τον σκότωσε έπληξε προπύργιο της Χεσμπολά στη Βηρυτό. Με την οργάνωση να ορκίζεται πως δεν θα μείνει ατιμούρητη. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Αλαρούρι, διαδηλωτές πλημμύρισαν τους δρόμους της Ραμάλα στην κατεχόμενη δυτική όχθη, φωνάζοντας συνθήματα για εκδίκηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ισραήλ μεταφέρει δυνάμεις από τη Γάζα στη μεθόριό του με τον Λίβανο, την ώρα που τα Ηνωμένα Έθνη καλούν σε αυτοσυγκράτηση. Λόγω των κλιμακούμενων εντάσεων και του εύθραυστου της κατάστασης στην περιοχή, απευθύνουμε σε όλα τα μέρη έκκληση για μέγιστη αυτοσυγκράτηση. Την ίδια ώρα οι μάχες συνεχίζονται στη Γάζα με αμύωτη ένταση. Την τρίτη, η Ισραηλινή επίθεση κοντά στον προσφυγικό καταβλισμό Νουσεϊράτ ισοπαίδωσε ένα κτίριο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 άτομα.